Καλησπέρα σας. Όπως είχαμε προαναγγείλει, απόψε θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23 Απριλίου στο Μόναχο της Δυτικής Γερμανίας με τη συμμετοχή 20 χωρών. Πριν λίγο καιρό, η ΕΡΤ είχε προκήρυξει πανελλήνιο διαγωνισμό, είχαμε 126 συμμετοχές και από αυτές μία επταμελής επιτροπή διάλεξε 12 τραγούδια. Ένα από αυτά θα προκριθεί για τη Eurovision. Την επιλογή του τραγουδιού θα κάνει μία 50-μελής επιτροπή που βρίσκεται απόψε εδώ στην ΕΡΤ και που αποτελείται από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης της Αθήνας και της επαρχίας και από εκπροσώπους του κοινού, από τηλεθεατές που κληρώθηκαν από τα δελτία συμμετοχής που μας έστειλαν. Έτσι, απόψε στο στούντιο 2 της ΕΡΤ βρίσκονται από τον Δήμο Αθηναίων η κυρία Δανάη Τερζίδου, Δημοτική Σύμβουλος. Από το Δήμο του Πειραιά, ο κύριος Γιώργος Μανιατάκης, Δημοτικός Σύμβουλος. Από το Δήμο Ζωγράφου, η Δήμαρχος κυρία Φωτεινή Σακελαρίδου. Από το Δήμο Αγίας Παρασκευής, ο Δήμαρχος κύριος Λεωνάρδος Χατζιανδρέου. Από το Δήμο Καλυθέας, ο Αντιδήμαρχος κύριος Γιώργος Αντωνακάκης. Από το Δήμο Νέας Μήνης, ο Αντιδήμαρχος κύριος Νίκος Καρδαράς. Από το Δήμο Νέων Λιωσίων, τον Αντιδήμαρχο κύριο Περικλή Χριστοβασίλη. Από το Δήμο Εγάλεο είναι ο Αντιδήμαρχος κύριος Παναγιώτης Κεφάλας. Από το Δήμο Ηλιούπολης, ο Αντιδήμαρχος κύριος Κυριάκος Κανελόπουλος. Από το Δήμο Περιστερίου είναι η κυρία Ελένη Δρυβάκου, Δημοτική Σύμβουλος. Και από το Δήμο Νέου Ηρακλείου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Δημήτρης Καβούρης. Επίσης είχαν την καλοσύνη να έρθουν στην Αθήνα από την Θεσσαλονίκη ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Στέφανος Μπαλής. Από τα Γιάννενα ο Αντιδήμαρχος κύριος Λευτέρης Γκλίναβος. Από τον Ναύπλιο ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Γιάννης Μαντάς. Από την Κέρκυρα ο Δήμαρχος κύριος Γιάννης Κούρκουλος. Από τη Λάρισα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Γιώργος Γκαρέλιας. Από την Κόρινθο ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Γιώργος Μάρκου. Από το Βόλο ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Δαμιανός Σαλτίκης. Από την Καρδίτσα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Αναστάσιος Καπώνης. Και από τη Ρόδο ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φώτης Κωστόπουλος. Επίσης, το ίδιο στούντιο μαζί με την Επιτροπή βρίσκονται δύο εκπρόσωποι των στιχουργών και συνθετών που διαγωνίζονται, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι του ημερήσιου και καθημερινού τύπου και αρκετός κόσμος. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει ένα δελτίο όπου είναι γραμμένα τα τραγούδια με τη σειρά που θα παρουσιαστούν. Και δίπλα σε μια στήλη, ο καθένας θα σημειώνει τη βαθμολογία από το 1 ως το 10, με άριστα φυσικά το 10. 0 δεν υπάρχει. Σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν δύο τραγούδια, θα σας εξηγήσουμε την διαδικασία που θα ακολουθήσουμε όταν έρθει η στιγμή. Και κάτι ακόμα τώρα, πριν αρχίσουμε. Ο συνθέτης Πάνος Τσαπάρας απέσυρε τη σύνθεσή του «Πόθος Διάφανος» και έτσι απόψε τα τραγούδια που θα σας παρουσιάσουμε είναι 11. Η σειρά που θα ακουστούν καθορίστηκε με κλήρωση. Τους καλλιτέχνες συνοδεύει η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της ΕΡΤ που διευθύνει ο Λευτέρης Χαλκιαδάκης. Αρχίζουμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι. Τίτλος του «Ειρήνη». Συνθέτης Αντώνης Πλέσας. Στιχουργός Σπύρος Κοκκίνης. Ενορχήστρωση Μίμης Πλέσας. Σόλο φυσαρμόνικα Δημήτρης Μαγκαφάς. Το τραγούδι ερμηνεύει η Κλεοπάτρα. Το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Καλοκαιρινό Δειλινό». Συνθέτης ο Αλέξης Μπάγιας. Στιχουργός ο Δημήτρης Λέτσιος. Ενορχήστρωση Νέστορας Δάνας. Σόλο κιθάρα ο Κώστας Νικολόπουλος. Το τραγούδι θα ερμηνεύσει ο Νίκος Νομικός. Το τρίτο τραγούδι της βραδιάς έχει τίτλο «Θα φύγω». Συνθέτης και στιχουργός ο Άρης Παυλής.
Την ενορχήστρωση έκανε ο Γιώργος Νιάρχος. Το τραγούδι ερμηνεύει η Άριελ. «Μάτια μου μελαχρινά» είναι ο τίτλος του τέταρτου τραγουδιού που θα ακούσουμε. Συνθέτης ο Αντώνης Στεφανίδης. Στιχουργός η Ελένη Ταμπακοπούλου. Ενορχήστρωση Χάρης Ανδρεάδης. Το τραγούδι θα ερμηνεύσει η Γιάννα Κομνηνού και μαζί της η Λία Βύση, η Κατερίνα Αδαμαντίδου και ο Στέλιος Γουιλιέλμος. Στην πέμπτη θέση κληρώθηκε να διαγωνιστεί το τραγούδι «Τα δέντρα». Συνθέτης και στιχουργός είναι ο Γιάννης Κακανιάρης. Την ενορχήστρωση έκανε ο Χάρης Ανδρεάδης. Το τραγούδι ερμηνεύει ο Δημήτρης Λιδός. «Αγάπη, αγάπη» είναι ο τίτλος του έκτου τραγουδιού. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Τζέικος και τους στίχους ο Γιώργος Πιάς. Την ενορχήστρωση έκανε ο Χάρης Ανδρεάδης. Το τραγούδι ερμηνεύει ο Δάκης. Ακολουθεί μια σύνθεση με τίτλο «Χορός της νύχτας». Συνθέτης και ενορχιστρωτής ο Πέτρος Δουρδουμπάκης. Στιχουργός ο Θάνος Φουριώτης. Σολομπουζούκι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Το τραγούδι θα ερμηνεύσει ο Πέτρος Δουρδουμπάκης. Και φτάσαμε στο 8ο τραγούδι. Έχει τίτλο «Μου λες». Τη μουσική έγραψε ο Αντώνης Πλέσας και τους στίχους η Σοφία Φίλτιση. Η ενορχήστρωση είναι του Μίμη Πλέσα. Το τραγούδι ερμηνεύει η Κρίστη Στασινοπούλου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα έχει τίτλο «Ο Προφήτης». Συνθέτης και στιχουργός ο Δημήτρης Σακισλής. Η ενορχήστρωση είναι του Σταμάτη Χρήστου και το τραγούδι ερμηνεύει η Θεοδοσία Στίνγκα. Το πρώτο-τελευταίο τραγούδι μας έχει τίτλο «Ιουλιέτα». Συνθέτης και ενορχιστρωτής ο Δημήτρης Λέκας. Στιχουργός ο Δημήτρης Βενιζέλος. Ο Δημήτρης Λέκας θα παίξει κανονάκι και ο Βασίλης Ηλιάδης μπαγλαμά. Το τραγούδι ερμηνεύει η Δάφνη Μπόκοτα. Και φτάσαμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Έχει τίτλο «Το χαμένο ραντεβού». Συνθέτης και στιχουργός ο Αντώνης Λαζόπουλος. Ενορχιστρωτής ο Γιώργος Νιάρχος. Το τραγούδι θα ερμηνεύσει ο Αλέξανδρος Μολφέσης.
Αυτά είναι τα 11 τραγούδια που διεκδικούν την πρόκριση και ένα εισιτήριο για το Μόναχο. Η Κριτική Επιτροπή και η Γραμματεία της θα χρειαστούν λίγο χρόνο για να μας παραδώσουν τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, στο διάστημα αυτό σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα μικρό διάλειμμα με δύο λόγια που μας είπαν μερικοί από τους συντελεστές και τους ερμηνευτές των τραγουδιών που διαγωνίζονται. Είμαι ο Δημήτρης Αγγισλής, συνθέτης και στιχουργός του Προφήτη. Με τη σύνθεση ασχολούμαι εδώ και ένα χρόνο, όταν για πρώτη φορά έγραψα ένα τραγούδι για τον Σαλβαδόρ. Το τραγούδι άρεσε πολύ στους φίλους και ιδιαίτερα στη γυναίκα μου, η οποία με ξυπνούσε πολλές φορές το βράδυ για να το τραγουδήσω με την κιθάρα. Ακολούθησαν και άλλα τραγούδια που μιλούν για ειρήνη και ελευθερία. Με τη Σούλα γνωριστήκαμε πέρσι στην Πορτομαγιά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία μας, αλλά ας τα πει καλύτερα η ίδια. Σούλα, πες τα καλύτερα εσύ. Είμαι η Θεοδοσία Ιστίγκα. Τραγούδησα για πρώτη φορά πριν 3 χρόνια στην Πλάκα μαζί με τον Γιώργο Ζωγράφο. Στο ρεπερτόριό μου περιλαμβάνονται τραγούδια της έντεχνης ελληνικής μουσικής, του Θοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Μακαρίτη του Λοΐζου, του Χρήστου του Λεοντή, του Μούτσι. Μετά σταμάτησα και τραγουδούσα μόνο με τους φίλους μου. Κάποια όμως Πρωτομαγιά και συγκεκριμένα την περσινή, τραγούδισα σε μια δημοτική εκδήλωση. Εκεί με άκουσε ο Δημήτρης ο Σακισλής, μου πρότεινε να τραγουδήσω τραγούδια του, και έτσι βρέθηκα τώρα εδώ μπροστά σας και ελπίζω. Είμαι ο Δημήτρης Ολιδός. Έχω σπουδάσει μουσική και θέατρο και ασχολούμαι επαγγελματικά με τη σύνθεση και το τραγούδι. Έχω γράψει τη μουσική για ένα θεατρικό έργο και έλαβα μέρος στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης του 82. Τον τελευταίο καιρό έχω ετοιμάσει ένα κύκλο τραγουδιών και πιστεύω πως είναι μια υπεύθυνη δουλειά. Όσον αφορά το τραγούδι, γράφτηκε από τον συνεργάτη μου Γιάννη Κακανιάρη, που κάνει καριέρα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Το τραγούδι «Τα δέντρα» αναφέρεται στη διαμαρτυρία του σύγχρονου ανθρώπου που μεγαλώνει και αναπτύσσεται, όπως και τα δέντρα, μέσα στη ζούγκλα του Μπετό. Το τραγούδι αυτό το είπα τελείως συμπτωματικά. Βρέθηκα ένα απόγευμα στο στούδιο για μια δική μου δουλειά και συνάντησα το στιχουργό, τον Γιώργο τον Πιά. Τέλος πάντων μου λέει, έχω ένα τραγούδι για το Eurovision, πολύ ωραίο, θες να το τραγουδήσεις. Λέω, πότε είναι, για του χρόνου? Μου λέει, όχι, για φέτο. Λέω, μα σήμερα λίγη προθεσμία. Ήταν 4.30, 5 έκλεινε το στούδιο και 7 τα ταχυδρομεία. Δεν προλαβαίνουμε, λέω, να το ταχυδρομήσουμε, ούτε να το μάθω, ούτε να το ηχογραφήσουμε. Δεν σε νοιάζει, άκουσε το, λέει, και αν σ' αρέσει μπορεί κάτι να γίνει. Λέω, πιανού είναι, μου λέει, του Γιώργου του Τζέικου, ενός καινούριου συνθέτη. Τέλος πάντων το ακούω και πραγματικά μου άρεσε το τραγούδι. Γρήγορα το έμαθα, το ηχογραφήσαμε. Είχαμε και διάφορες περιπέτειες μέχρι που να ταχυδρομήσουμε, διότι έβρεχε και χιόνιζε και δεν είχε και ταξί να πάει ο στιχουργός. Εν πάση περιπτώσει, και έτσι γεννήθηκε αυτό το τραγούδι. Καλά τα λέω, Γιώργο? Δάκη μου, θυμάμαι με ευχαρίστηση αυτές τις συμπτώσεις, γιατί από συμπτώσεις βρεθήκαμε να δημιουργήσουμε εγώ, ο Γιώργος Τζέικος και εσύ, ένα τραγούδι που αυτή τη στιγμή είναι στα πρόθυρα ίσως μιας πρόκρισης. Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά ότι και ο Γιώργος εδώ με είχε πάρει τις τελευταίες μέρες και μου έβαλε μια μελωδία, την άκουσα, μου άρεσε. Φτάσαμε να γράψουμε το playback μουσική στο στούντιο και είχε πάθει κάποιος φίλος που θα το τραγούδωσε μία φωνία. Και εν συνεχεία βρέθηκες εσύ και φτιάξαμε αυτό το φαγητό, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Έτσι είναι, Γιώργο. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω σε αυτά που είπαν οι υπόλοιποι δύο συντελεστές του τραγουδιού. Είμαι ο συνθέτης. Τώρα πιστεύω ότι δεν ξέρω τι θα βγει από όλο αυτό όλη αυτή τη συγκυρία των συμπτώσεων που είπε παραπάνω ο Γιώργος. Πιστεύω ότι κάτι καλό θα βγει. Θα το κρίνει βέβαια το κοινό. Είμαι ο συνδημιουργός του τραγουδιού Ιουλιέτα, μαζί με τον Δημήτρη Τολέκα, μόνο που εγώ είμαι λιγάκι πιο διάσημος, επειδή με λένε Βενιζέλο. Έχω γράψει τους στίχους στο τραγούδι και κινδυνεύω να χαρακτηριστώ στιχουργός, όπως θα μπορούσε να χαρακτηριστώ και νομικός, επειδή είμαι τελειόφυτος στη νομική. Δεν αισθάνομαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το φεστιβάλ της Eurovision δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει και τόσο. Εν αντιθέσει με το φίλο μου τον Δημήτρη, που είναι ένας υπερπόντιος συνθέτης.
Δημήτρης Ολέκας, συνθέτης του τραγουδιού «Ιουλιέτα» που υποβάλλεται στο φεστιβάλ της Eurovision. Πιστεύω ότι για να είναι κανείς υπερπόντιος πρέπει να είναι πάρα πολύ του τόπου του και εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα Έλληνας, γι' αυτό και το τραγούδι που στέλνω, πέρα από την επιφάνειά του που είναι πολύ μοντέρνα, είναι βαθύτατα παραδοσιακό. Απόδειξη, τα δύο όργανα που περιλαμβάνω στην ενορχήστρωση, το κανονάκι και ο μπαγλαμάς, που υπάρχουν στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια μέχρι τώρα σχεδόν αναλύωτα. Συμμετέχω επίσης στην υποβολή τραγουδιών για το φεστιβάλ της Eurovision, γιατί είμαι γνωστός σαν έντεχνος συνθέτης και θέλω να πάω κόντρα στις προκατασκευασμένες ιδέες για πρόσωπα και για θεσμούς. Το τραγούδι «Ιουλιέτα» το τραγουδάει μια καινούρια τραγουδίστρια που δεν έχει ξανεμφανιστεί ποτέ στο κοινό, εκτός από κάποιο φεστιβάλ που συμμετείχαμε πρόσφατα μαζί, η Δάφνη Μπόκοτα. Ναι, εγώ είμαι η Δάφνη Μπόκοτα, είμαι η Ιουλιέτα στο τραγούδι. Ήμουνα μέχρι πέρσι και είμαι ακόμα καθηγήτρια γαλλικής και αγγλικής φιλολογίας. Έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχω πάρει αυτά τα δύο πτυχία. Τώρα το πώς ασχολήθηκα με τη μουσική. Η μουσική με ενδιαφέρει από παλιά. Έδωσα κάποιο βάρος πρώτα στις σπουδές. Κάπου είχα φοβηθεί κιόλας λιγάκι για όλα όσα ακούγονται, για όσα γίνονται στους χώρους αυτούς, τους μουσικούς κλπ. Τώρα όμως, έχοντας ξεμπλέξει πια με τις σπουδές και εφόσον μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, αποφασίζω πια να ασχοληθώ συνειδητά κάπως με τη μουσική και εν γνώση μου. Έχω κάνει πρόσφατα ένα δίσκο, δηλαδή αυτή είναι η χρονιά που βγαίνω. Έχουμε υποβάλει αυτό το τραγούδι για τη Eurovision. Αυτά. Βλέπω τα μαύρα σύννεφα. Χορεύουν και σκορπάνε κι από κοντά τα μάτια μου κρύφα τα ακολουθάνε. Είμαι από τη Μακεδονία. Η μητέρα μου είναι επίσης από εκεί. Η μητέρα μου ακόμα τραγουδάει κάτι τραγούδια τα οποία τα θυμάται από τον πατέρα της. Και ο πατέρας της, επίσης από τον πατέρα του. Αυτά τα τραγούδια έχουν μείνει σε αυτήν και έχουν μείνει και σε μένα. Με ένα περίεργο τρόπο όμως. Με έναν έντεχνο περίεργο τρόπο. Θυμάμαι, μάλλον, όλα τα τραγούδια τα δημοτικά που ο συνθέτης ήταν άγνωστος ή δεν υπήρχε ή γεννιόντουσαν μέσα από το λαό. Περνάγαν από στόμα σε στόμα σαν μια κολλητική αρρώστια και μαθευόντουσαν και μένανε για πάρα πολύ καιρό. Και όταν τραγουδάγανε, κάτι γινόταν, ένα περίεργο πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι ενωνόντουσαν με ένα περίεργο τρόπο. Θα ήθελα κι εγώ ένα τραγούδι που θα φτιάξω κάποτε, αυτό το τραγούδι το ιδανικό που ονειρεύομαι, να έχει αυτή την αρρώστια που θέλω, να μπορεί να μεταδίδεται όπως μια πολύ ισχυρή κολλητική αρρώστια. Να έχει μια τέτοια ιδιότητα, δηλαδή, μια αρρώστια που να γιατρεύει, να είναι ένα τέτοιο βάλσαμο, ένα φάρμακο. Αν δεν το κάνω αυτό, δεν θα είμαι τίποτα. Πριν λίγο καιρό, 126 άτομα που πίστεψαν στην αναγκαιότητα της εκπροσώπησης της χώρας μας έστειλαν τις συνθέσεις τους στην ΕΡΤ για τον τελικό διαγωνισμό της Eurovision. Πιστεύουμε όλοι ότι η δουλειά μας μπορεί να εκπροσωπήσει το ελληνικό τραγούδι σε αυτό το διαγωνισμό και ελπίζουμε ότι θα μας δοθούν οι δυνατότητες που θα επιτρέψουν στα τραγούδια μας να ακουστούν όσο γίνεται καλύτερα για μια τίμια αναμέτρηση. Ήδη ορισμένα δημοσιεύματα και οι προηγούμενες χρονιές έχουν δημιουργήσει μια προκατάληψη και μια αρνητική στάση. Πιστεύω στη βοήθεια και στον ενθουσιασμό των υπευθύνων για την καλύτερη εκπροσώπησή μας. Έγραψα δύο τραγούδια, επηρεασμένος από την αμεσότητα των στίχων δύο πνευματικών ανθρώπων, του Σπύρου Κοκκίνη και τη Σοφία Φίλντιση. Μιλούν με ένα πέρα για πέρα ελληνικό τρόπο για θέματα οικουμενικά, όπως η ειρήνη και η νοσταλγία. Και τα δύο μου τραγούδια θα τραγουδηθούν από δύο νέα κορίτσια. Οι μελωδίες είναι απλές, γιατί πιστεύω στην άμεση επικοινωνία της απλότητας. Συνάντησα δυσκολίες. Αλλά θα αγωνιστώ γιατί μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορεί κανείς να συμμετάσχει στην προσπάθεια για καλυτέρευση. Εύχομαι ο καλύτερος από εμάς να κερδίσει. Η νίκη θα είναι όλων μας. Ευχαριστώ. Το φεστιβάλ της Eurovision έχει χαρακτηριστεί
σαν ένα πανηγυράκι. Αυτό είναι, ένα πανηγύρι, αλλά δεν βρίσκω τίποτα κακό σε αυτό. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, ένα φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού? Άλλωστε τα πανηγύρια από παλιά ήταν χώρος και τρόπος επαφής διαφόρων πολιτισμών. Τώρα, για το θέμα του επίπεδου των τραγουδιών, η ελληνική συμμετοχή, δηλαδή οι Έλληνες συνθέτες, πάντα προσπαθούσαν αφενός να ξεπεράσουν το φράγμα της γλώσσας, χρησιμοποιώντας μια εύκολη λύση, διάφορες λέξεις ξένες, σλόγκανς και τέτοια, το οποίο το βρίσκω εύκολη λύση, δηλαδή λάθος. Ένας άλλος τρόπος, κάτι άλλο που έχουμε χρησιμοποιήσει ως τώρα, ήταν αυτό το τόσο πολύ λεγμένο ελληνικό χρώμα και τελικά ήταν σαν να στέλνουμε folklore, που επίσης είναι λάθος για μένα. Τώρα, το τραγούδι που έχω να πω, είμαι η Κρίστη Στασινοπούλου, είναι ένα τραγούδι του Αντώνη Πλέσα. Αν μιλήσουμε για τους στίχους, είναι απλή, μιλάνε για την νοσταλγία, είναι γραμμένη από μία βραβευμένη ελληνίδα ποιήτρια, τη Σοφία Φίλτιση, και από πλευράς πια μουσικής είναι μια πολύ απλή μελωδία, βασισμένη στα 5 τέταρτα, που είναι ένας ρυθμός που συναντιέται συχνά στα Βαλκάνια, και κυρίως είναι ένα τραγούδι που δεν έχει σαν σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων, χοντρών εντυπώσεων, χρησιμοποιώντας εφέ. Είναι ένα απλό μελωδικό τραγούδι. Είμαι πολύ συγκινημένη που παίρνω μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Αισθάνομαι βαθιά την ευθύνη και ελπίζω να αποδώσω το μήνυμα που έχει το τραγούδι, που μου εμπιστεύτηκαν ένας δόκιμος ποιητής και ένας νέος συνθέτης. Μέχρι σήμερα σε αυτό το διαγωνισμό πήραν μέρος γνωστά ονόματα, τραγουδιστές με πείρα, οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη, αλλά και η ταραχή μου. Ευχηθείτε μου καλή επιτυχία. Λέγομαι Αντώνης Λαζόπουλος, είμαι ο συνθέτης του τραγουδιού «Χαμένο ραντεβού». Γράφω μουσική εδώ και 20 περίπου χρόνια. Εκτός από ελαφρά τραγούδια, γράφω κοροδιακά, έντεχνα δημοτικά και παιδικά. Το τραγούδι μου ερμηνεύει ο Αλέξανδρος Μολφέσης. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Μολφέσης, που συμμετέχω σε αυτό το διαγωνισμό σαν τραγουδιστής στη σύνθεση του Αντώνη του Λαζόπουλου. Πέρα από αυτό, είμαι και εγώ συνθέτης και στιχουργός. Έχω κάνει μάλιστα και ένα δίσκο αυτόν τον καιρό. Και ο Αντώνης Λαζόπουλος με είδε σε κάποια εμφάνιση στην τηλεόραση και από εκεί μου πρότεινε να τραγουδήσω το κομμάτι του, το οποίο μου άρεσε και έτσι το αποφάσισα. Προγνωστικά δεν μπορώ να κάνω για το αποτέλεσμα. Ελπίζω να βγει το καλύτερο κομμάτι. Το μόνο που θα ήθελα να πω θα ήταν μια μικρή κρίση δική μου στη γνώμη της ΕΡΤ ότι τα φετινά κομμάτια της Eurovision ήταν χαμηλού επίπεδου. Ήθελα να πω ότι η κρίση που υπάρχει στη μουσική, στο τραγούδι και που υπάρχει και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα είναι πιο γενική. Δηλαδή δεν πιστεύω πως ειδικά σε αυτό το διαγωνισμό υπάρχει αυτή η κρίση. Νομίζω μάλιστα ότι ειδικά για το διαγωνισμό της Eurovision το επίπεδο δεν είναι και τόσο χαμηλό όσο λέγεται. Είναι μάλλον ικανοποιητικό. Το γεγονός ότι τραγουδάω για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ενθουσιάζει και φυσικά με κάνει να ελπίζω πως ίσως το τραγούδι μου προκριθεί. Θέλω να συστήσω την παρέα μου, τους δημιουργούς από το Μάτια μου Μελαχρινά. Είναι ο Αντώνης Στεφανίδης και είναι η Ελένη Ταμπακοπούλου. Στους στίχους. Και θέλω επίσης να ευχηθώ στα άλλα 11 παιδιά καλή τύχη. Σαν στιχουργός της σύνθεσης «Μάτια μου μελαχρινά», δεν θα είχα να προσθέσω τίποτα περισσότερο από ό,τι μπορούν να προσθέσουν και οι υπόλοιποι που έχουν συμβάλει για τη δημιουργία της. Απλούστατα, πιστεύω και εύχομαι να κερδίσει το καλύτερο τραγούδι για τη Eurovision. Και τώρα εγώ τι να πω μετά από τόσα που πάνε τα παιδιά. Εγώ λέω να πούμε κανένα ανέκδοτο, γελάσουμε λίγο. Θέλω πάντα να σοβαρευτούμε λιγάκι. Είμαι ευχαριστημένος που έχω ένα τραγούδι στη Eurovision για ακόμη μια φορά και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν και οι συνθέτες και οι στιχουργοί, ξέρω εγώ, να στέλνουν τραγούδια και
τα καλύτερα της τραγούδια και να πιστέψουν ότι αυτό το πανηγυράκι που λένε δεν είναι πανηγυράκι και είναι μια ωραία εκδήλωση. Εύχομαι καλή τύχη σε όλα τα παιδιά και στη Γιάννα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Ευκαιρία λοιπόν να θυμηθούμε πώς τελείωσε ο περσινός διαγωνισμός της Eurovision. Όπως είναι γνωστό, έγινε στο Harrogate της Αγγλίας και το βραβείο το πήρε η Δυτική Γερμανία για πρώτη φορά στα χρονικά του διαγωνισμού με τη σύνθεση «Ein bisschen Frieden», «Λίγη ειρήνη», που τραγούδησε η νεαρή Νικόλ. Όπως είπαμε, αυτή ήταν η κυπριακή συμμετοχή που πήρε μέρος στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision και διακρίθηκε στην πέμπτη θέση. Το ζήτημα είναι όμως τώρα ότι η Κριτική Επιτροπή δεν έχει ακόμα βγάλει τα αποτελέσματά της και έτσι θα χρειαστεί λίγη ώρα ακόμα υπομονή και ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Είναι 9 η ώρα και η διαλογή της βαθμολογίας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Γι' αυτό θα διακόψουμε σε αυτό το σημείο την ζωντανή μας μετάδοση για να παρακολουθήσετε το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα πληροφορηθούμε όλοι τα αποτελέσματα. Με ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision? Είναι η σύνθεση που έχει τίτλο «Μου λες». Συνθέτης ο Αντώνης Πλέσας. Στιχουργός η Σοφία Φίλτιση. Την ενορχήστρωση έκανε ο Μίμης Πλέσας και το τραγούδι ερμηνεύει η Κρίστη Στασινοπούλου. Όπως συνηθίζεται, θα κλείσουμε λοιπόν ακούγοντας μια φορά ακόμα το τραγούδι που προκρίθηκε. «Μου λες». Μια ανθοδέσμη τώρα και τα συγχαρητήρια της Κριτικής Επιτροπής από την εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων. Και εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή.